www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Αρχικά θα σας πω ότι η ευαισθησία μου στα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά στα παιδιά αυτά που έρχονται και μου αλλάζουν, ξέρετε, και τη διάθεση που εξετάζονται κάθε μέρα στο δημοτικό, πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα τέτοιες κουβέντες. Θα ήθελα να σας πω όμως, προτού αρχίσω και σας εξηγήσω τι συνέβη, ότι να ξέρετε ότι η επιστημονική, το ξέρετε καλύτερα από μένα ενδεχομένως, ότι η επιστημονική επάρκεια και η ορθότητα των πράξεων του γιατρού κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ιατρική πράξη. Άρα λοιπόν το θεωρώ ότι τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή αν έκανα καλά ή όχι, αυτό δεν μας αφορά. Σε τι νομίζω πρέπει να εστιάσουμε, και πραγματικά θέλω να είστε σκληρός απέναντί μου, σε τι, σε αυτό που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, το δημοσιοπαλλικό κώδικα. Δηλαδή, εάν εγώ στην εφημερία αυτή έπρεπε να είμαι μέσα ή έξω, και αν το περιστατικό ήταν μάτι και επίγον. Αυτά αυτό, νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι και η ουσία και εκεί θα ήθελα να εστιάσω λοιπόν, και εγώ. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες. Και πιο πολύ εμένα, γιατί εγώ ακούστε, είμαι διευθύντης ιατρικής υπηρεσίας. Οι συνάδελφοί μου με έχουν τιμήσει 3 τριετίες. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, γιατρέ. Αλλά όταν ένας γιατρός έχει μια εφημερία, δεν οφείλει να είναι εκεί, να είναι στη θέση. Να σας εξηγήσω. Λοιπόν, υπάρχουν λογιών εφημερίες. Υπάρχουν οι ενεργείς, οι μεικτές και οι ετοιμότητες. Εδώ υπάρχουν και οι μονήρες ειδικότητες. Οι ειδικότητες σαν τη δική μου, οι οποίες είναι, υπάρχει ένας γιατρός. Και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θεωρούνται δεύτερης γραμμής. Δηλαδή τα περιστατικά δεν είναι επικίνδυνα αν συμβούν οτιδήποτε για την υγεία του ασθενούς, για την ζωή του. Λοιπόν, δεν ήταν δική μου απόφαση το Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε μήνα και τώρα ακόμα να σας διαβάσω το τελευταίο έγγραφο του Επιστημονικού Συμβουλίου που λέει ότι πρέπει οι μονήρες ειδικότητες να εφημερεύουν γιατί των μονήρων ειδικότητων να παίρνουν ετοιμότητος εφημερίες, γιατί οι γιατροί έτσι μπορούν και καλύπτουν περίπου όλο το μήνα. Τι γίνεται δηλαδή, αν έπαιρνα εγώ ενεργή εφημερία, στην ενεργή εφημερία είμαι υποχρεωμένος να είμαι μέσα. Θα έκανα 7 εφημερίες και θα έπαιρνα και 7 ρεπό. Και αυτό ήταν. Και δεν έχει τίποτα άλλο. Εγώ όμως έκανα εφημερία ετοιμότητος. Στην εφημερία ετοιμότητος, η οποία είναι επίσημη, μετά από εντολή γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και δική μου θέση θετική και του διοικητού, τι γίνεται, εφημερεύεις από το σπίτι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο γιατρός που εφημερεύει από το σπίτι έχει το τηλέφωνο κοντά. Όποιος τον καλέσει και ειδικά ο γιατρός που είναι επίσημα εφημερεύει στον τομέα, πρέπει ο γιατρός να αξιολογήσει το περιστατικό με δική του ευθύνη, του μεταβιβάζει την ευθύνη. Και αναλόγως ή να δώσει οδηγίες ή να μεταβεί στο νοσοκομείο. Εγώ εφημέρευα ετοιμότητος. Διότι είναι και εντολή του Επιστημονικού μου Συμβουλίου. Είναι θέση του διοικητού του νοσοκομείου. Είναι θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Έτσι τα νοσοκομεία θα σταθούν. Πώς θα μπορέσουν αυτές οι ειδικότητες, οι μονήρες, να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο. Άρα λοιπόν, μην συζητάτε για εφημερία, είναι εφημερία ετοιμότητος. Επίσημα λοιπόν, βρισκόμουν στο σπίτι. Περίπου στις 7 με 10 η ώρα το βράδυ, 18 αν δεν κάνω λάθος Δεκεμβρίου, με πήρε τηλέφωνο η γιατρός του χειρουργικού τομέα. Υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος εφημερεύει. Και μου λέει, κύριε Καβάδα, επιλέξει, υπάρχει ένα περιστατικό, το οποίο ήρθε ένα παιδάκι, το οποίο έχει ένα θηλαστικό τραύμα, και όταν λέμε θηλαστικό τραύμα εννοούμε ένα τραύμα ευθύ ομαλό του άνω βλεφάρου, περίπου 1/100 μήκους, το οποίο είναι ανοιχτό και φαίνεται και μια κοκκινοπή μάζα. Της λέω, εντάξει, μου λέει, κύριε Καβάδα, είναι δακρυϊκός αδένας, όχι ο δακρυϊκός αδένας όλο, και το δακρυϊκός αδένας είναι τεράστιος. Είναι δηλαδή ένα τμήμα της βλεφαρικής μοίρας του δακρυϊκού αδένας. Το δακρυϊκός αδένας έχει κοχική μοίρα, έχει βλεφαρική μοίρα, ένα τμήμα, δηλαδή η άκρη του. Λέω, είσαι σίγουρη, γιατί καμιά φορά λέω, μπορεί να είναι λιπόδης ιστός, μπορεί να είναι, εγώ το πήρα, γιατί ξέρετε για αυτά, δεν τα θεωρώ, γιατί τα βλέφαρα δεν είναι μάτι αρχικά. Δεν είναι το βλέφαρο, το καπάκι πλέον του ματιού δεν είναι μάτι, είναι εξάρτημα προασπιστικό του ματιού. Έτσι, λέω, είσαι σίγουρη, μου λέει, βέβαια, γιατρός, η αδερφή μου είναι γιατρός, είμαι σίγουρη ότι αυτό το κομμάτι είναι δακρυϊκός αδένας. Λοιπόν, αφού δεν είναι, της λέω, λιπόδης ιστός, αφού δεν είναι κατεστραμμένο τμήμα του δακρυϊκού αδένος ή νεκρωμένοι ιστοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και να αφαιρεθούν, δεν παθαίνει τίποτα. Τους το έλεγα έτσι,
θα βάλεις δύο αραματάκια αφού στο παιδί εκείνη την ώρα στέκεται. Αν δεν σταθεί όμως κλείστο και αύριο θα έρθεις για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το είπα αυτό? Σας παρακαλώ πολύ, μιλάω. Λοιπόν, να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, μου είπε γιατρέ, έτσι θα κάνω. Από εκεί και πέρα ούτε με ξαναενοχλήσανε, ούτε μου είπαν κάτι, ούτε τίποτα. Με βρίσκει μετά από 2-3 μέρες η γιατρός, μου λέει κύριε Καβάδα, τι έγινε? Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, δεν ήρθανε. Α, λέει, δεν θα τους άρεσε. Και μου λέει, επιλέξει συνάδελφος. Mm-hmm. Κύριε Καβάδα, κάναν την τρίχα τριχιά. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο δεν τους άρεσε προφανώς το περιστατικό αυτό, ο τρόπος αντιμετώπισης η δική σας. Και το πήραν το παιδάκι και φύγανε. Λέω, καλά, ούτε γράψαμε τα στοιχεία, μου λέει μέσα στο βιβλίο. Δεν καταχωρήθηκε. Από εκεί και πέρα τελείωσε. Μάλιστα. Πάω την άλλη. Επιτρέψτε μου όμως, δεν αμφισβητώ την επαγγελματική σας επάρκεια σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς το ότι ο γονιός εκείνη τη στιγμή. Συμφωνώ. Έτσι, να σας εξηγήσω όμως και κάτι άλλο, το οποίο ξέρει ο γιατρός και ξέρουν οι γιατροί. Mm-hmm. Εγώ και να πήγαινα στο περιστατικό αυτό, δεν μπορούσα εκ των πραγμάτων να κάνω κάτι. Διότι τα περιστατικά αυτά, το βλέφαρο δηλαδή, δεν θεωρούνται επίγοντα. Είτε αντιμετωπίζονται εκείνη τη στιγμή από τους χειρουργούς, και έχω 100 στοιχεία, δεν με ρωτάει κανείς, 30 χρόνια είμαι εδώ, κανείς δεν με ρώτησε. Ράβουν τα βλέφαρα μόνοι τους. Και είτε αντιμετωπίζονται, εφόσον είναι πιο μεγάλος βέβαια και του κάνει τοπική αναισθησία, είτε αν δεν μπορεί, και καλά έκανε γιατρός, ειδοποιούν εμένα, τους δίνω οδηγίες και το κάνω την άλλη μέρα. Ξέρετε γιατί το κάνω την άλλη μέρα? Γιατί τα βλέφαρα χειρουργούνται στο μικροσκόπιο. Το μικροσκόπιο είναι πάνω στο χειρουργείο. Ναι. Και για να βάλεις ένα παιδάκι να το κάνεις στο μικροσκόπιο, πρέπει να του δώσεις νάρκωση. Πώς θα του δώσω νάρκωση εγώ εκείνη την ώρα? Πώς θα βρω τον παιδίατρο, πώς θα βρω τον χειρουργό? Και επίσης, το μικροσκόπιο είναι σαν το άρμα μάχης. Δηλαδή υπηρετείται από ανθρώπους. Έχει δηλαδή προσωπικό το οποίο εγώ θα χειρουργώ με στο μικροσκόπιο. Ποιος θα μου δώσει τα εργαλεία? Ποιος θα με βοηθήσει? Γι' αυτό και ποτέ στα χειρουργικά, στα οφθαλμολογικά, δεν κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Είναι λάθος το βράδυ να το χειρουργήσεις. Και αυτό σας το λέω επισήμως. Πάτε όπου θέλετε. Τα αφήνουμε την άλλη μέρα και το αντιμετωπίζουμε με την ησυχία μας. Όπως και έγινε εδώ εξάλλου. Την άλλη μέρα δεν πήγε. Μας. Αλλά θα σας πω και κάτι σοβαρό όμως πρώτο που πείτε με ρωτήσετε. Ναι, όχι, θέλω πέρα από αυτό, αν έχετε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Το κομμάτι το περιστατικό. Να δείτε τι έγινε όμως μετά, να δείτε. Πείτε μου τι έγινε και μετά. Και θέλω πολύ περισσότερο να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι επανέρχεται το θέμα αυτό τώρα. Να σας εξηγήσω, περιμένετε τώρα, να σας πω όμως το άλλο. Πάω λοιπόν μετά από 2 μέρες, θα το κοιτάξω το περιστατικό στο γραφείο συμβάντων. Εδώ είναι το σοβαρότερο, στο βιβλίο συμβάντων, αφού μου πει γιατρός ότι δεν είναι γραμμένο. Ναι. Δεν το βρίσκω. Το ίδιο κάνει και η διοικητρία. Η διοικητρία προπιπτόντως έκανε έλεγχο και με αθώωση. Ναι. Με αθώωση, ποινικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάω λοιπόν, δεν το βρίσκω. Μετά από καιρό ζητάνε από την εισαγγελία, η οποία καλά κάνει και βεβαίως κάνει το έργο της και κανείς δεν την αμφισβητεί, και μου ζητάνε μια ιατροδικαστική γνωμάτευση. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο, τη γνωμάτευση τη δίνει ο γιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος της ειδικότητας, δηλαδή εγώ, ή επί ελλείψη, υπάρχει ο νόμος, ο βοηθός. Ναι. Μου λένε ότι είναι γραμμένο το περιστατικό μέσα. Πράγμα, φωνάζω και το φέρνουνε. Εγώ κύριε, αν θέλετε να σας το δείξω, και δέχομαι στον οποιοδήποτε, έχουν γράψει το περιστατικό εκ των υστέρων, έχουν πλαστογραφήσει δημόσιο έγγραφο, δεν διαβάζετε αυτά που έχουν γράψει, όποιος τα διαβάσει, να με βάλετε στην πλατήρα να με του φεκίσετε, έχουν τον ίδιο αριθμό τον αύξοντα με το επόμενο περιστατικό, ξέρετε που το βάλανε? Μεταξύ 18 και 19 αφήνουμε μια γραμμή ελεύθερη. Mm-hmm. Σβήσαν την ημερομηνία του 19, το γράψαν ενδιαμέσως, ενώ δεν ήταν το περιστατικό τελευταίο, βάλαν τον αριθμό τον αύξαντα το επόμενο περιστατικού, δεν υπάρχει υπογραφή, δεν διαβάζεται το κείμενο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εσείς αναλογιστείτε. Εγώ βέβαια τα έστειλα στον εισαγγελέα αυτά. Λέγεται νόθευση δημοσίου εγγράφου. Και όποιος πιστεύει ότι δεν γίνεται νόθευση, ας μου κάνει μήνυση. Επίσημα! Να μου κάνει μήνυση! Διότι εδώ, κύριε Σβαρδιά μου, συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Πότε γράφτηκε αυτό? Πότε γράφτηκε αυτό? Καταλάβατε τι γίνεται? Θέλαν δηλαδή να αποδείξουν εκ των υστέρων ότι ήταν σοβαρό. Μας. Αυτό.
Λοιπόν, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Δηλαδή, έχει πάρει αυτό το. Υπάρχει, ποτέ έγινε. Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει δηλαδή δικαστική εκκρεμότητα τώρα. Βεβαίως υπάρχει δικαστική. Μα ο εισαγγελέας ορθώς ενήργησε σε διοικητικό έλεγχο. Ναι. Εγώ. Υπάρχει, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο. Όχι, δικάσιμο. Όχι, δεν υπάρχει. Απλά προκαταρκτικό σώμα. Για να δουν αν χρειαστεί. Ναι, όχι, η ερώτησή μου παραμένει ότι από πέρσι το Δεκέμβριο. Ναι, ναι, να σας εξηγήσω. Που ήταν το περιστατικό μέχρι σήμερα. Τι μεσολάβησε και ένα χρόνο μετά ξανά. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και να την υποβάλλετε και στον επώνυμο, όπως το λένε, προεξέχοντα, εξέχοντα επιχειρηματία. Ναι. Γιατί μετά από τόσους μήνες, και ενώ είναι στην πορεία της, έχει πάρει την πορεία της η δικαστική έρευνα, ναι, με θυμήθηκε τώρα που είμαι διοικητής. Μήπως αυτό, ρωτάω, μήπως έχει σχέση με την κάθοδο των μυρίων, με την κάθοδο των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι ήρθαν χωρίς εγώ με δική μου υπατιότητα. Ναι. Ο άλλος, εγώ καημένος, δύο μήνες κάθομαι και υπηρετώ αυτή, ναι, τη στιγμή, μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και ήρθαν να ελέγξουν όλες τις συμβάσεις που έχουν γίνει με το νοσοκομείο από το 2005 και μετά. Και αφορά τους εργολάβους, τους ιδιώτες. Μήπως, λέω, ρωτήστε τον. Εγώ δεν ξέρω, γιατί τώρα το θυμήθηκαν. Και αφού υπάρχει δικαστική. Υπάρχει δικαστικός έλεγχος. Εγώ αυτό σας ρωτάω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, κύριε Δονιά. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε με. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.